Λοιπόν, εχθές γιόρτασα τα 60 χρόνια μου στην παράταξη, όχι τα 50 που γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία. Ανελιπώς. Μιας παράταξης η οποία έρχεται από πολύ μακριά. Από το Λαϊκό Κόμμα με τον Τρικούπη, από το Συναγερμό με τον Παπάγο, την ΕΡΕ του Καραμαλή και τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Και αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Χαριτάτο, γιατί ενώ υπέστη αυτή η παράταξη με το κόμμα που την εκπροσωπούσε κατά καιρούς ήτες, και μάλιστα σημαντικές, δεν εξαϊλώθηκε ποτέ, όπως συνέβη με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχε βαθιές ρίζες μέσα στην ελληνική κοινωνία, κράταγε υψηλό ποσοστό και επανερχόταν στην εξουσία. Σε συνδυασμό δε που σε εσάς το είχα πει, πριν από τις ευρωεκλογές, που έβλεπα που πήγαινε η ιστορία, θυμάστε τι είχα πει, επιστροφή στις ρίζες. Ναι, το θυμάμαι αυτό και τότε εδώ. Τότε λιδωρήθηκα από ομοειδεάτες μου και κυρίως από τους αξιωματούχους του Μαξίμου. Λοιπόν. Βγήκε το αποτέλεσμα, άρα εχθές, και απαντώ ναι. τώρα στο ναι. ερώτημά σας, όταν λέω εγώ επιστροφή στις ρίζες και βγαίνει η αφίσα Πάμε Ριγίλης με τον Πυρσό στη μέση, ναι. ο πρώτος που θα πήγαινε ήμουν εγώ. Άρα πήγατε. Και γιατί δεν πήγε ο Αντώνης Σαμαράς και ο Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Κυρίες απουσίες και οι δύο. Ναι. Είναι απουσίες που συμβολίζουν κάτι, περνούν ένα μήνυμα ή απλά πάμε παρακάτω, λέτε, κύριε Κακλαμάκη. Αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, ναι. οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μες στην παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ήταν άνευ χωρίς πολιτική σημασία η απουσία τους. Μάλιστα. Εγώ θα χαιρόμουν να ήταν. Δεν χάρηκα που δεν ήταν. Τι σημαντικότητα. Κάποιο μήνυμα θα περάσει ο κ. Σαμάρας και ο κ. Καραμαλής. Ναι, αυτό. Αν πράγματι. Κοιτάξτε, κύριε Καραμαλή, τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Υπάρχει περίπτωση να έχετε μιλήσει με τους ανθρώπους του Καραμαλή και του Σαμάρα, θα με τρελάνετε πρωί-πρωί. Πείτε, δεν θέλω να σας πω. Δεν θέλω να πάρω θέση δημόσια. Γιατί είμαι ο Καραμαλής και θέλω να μιλάω μόνο για τον εαυτό μου. Ένα από τα ελάχιστα προτερήματα που έχω είναι ότι σκέπτομαι μεγαλόφωνα. Και αυτό το γνωρίζετε. Λοιπόν. Εάν ήξερα, θα σας έλεγα Ωραία. Ξέρω, αλλά δεν σας λέω. Άλλο ερώτημα. Δεν έχω συζητήσει. Έχει λόγους να μην παραβρεθεί σε αυτή την εκδήλωση ο Αντώνης Σαμαράς. Έχουν λόγους οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον σε μια συνέντευξη μαζί τους. Δεν δίνουν, τουλάχιστον σε εμάς. Κάποιοι. Δεν νομίζω έχουν δώσει πουθενά. Ναι. Κάποια στιγμή θα δώσω. Έχουν λόγους, τι λέτε εσείς. Για χτες. Για το χθεσινό η απάντησή μου σας την έδωσα. Είπα ότι λυπήθηκα που δεν είναι. Ναι, γιατί έγινε και μια προσωπική προσπάθεια από τον ίδιο τον Κυριακό το Μητσοτάκη. Αυτό δεν το σχολιάζω. Ξέρετε, αυτά είναι τα savoir vivre της πολιτικής. Ναι. Άλλο η ουσία και άλλο το savoir vivre. Έπρεπε να γίνει αλλιώς δηλαδή η πρόσκληση. Εγώ έχω τοποθετηθεί και σε αυτό σε ανύποπτο χρόνο και είπα ότι μέσα στα 5 χρόνια που είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, εγώ αν ήμουν στη θέση του, μία φορά το μήνα θα έτρωγα με αυτούς τους δύο ανθρώπους και θα συζήταγα τα μεγάλα θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι του έλεγαν έπρεπε να τα υιοθετήσει και να συγκυβερνήσουν μαζί. Αλλά άλλο η επαφή όμως. Ναι, αλλά η επαφή και η εμπειρία θα ήταν χρήσιμη. Αυτό δεν συνέβη. Και ίσως εχθές να ήταν και αυτού του είδους η εκδήλωση. Χαίρομαι γιατί απαντήσατε. Με τον δικό σας τρόπο. Πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μια τρίτη θητεία. Εντάξει. Ο λαός κρίνει πάντα, το ξέρουμε. Αυτό θα το προσπαθήσουμε όλοι όσοι είμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το προσπαθήσει μόνος του. Μάλιστα. Είδατε κανένα κατά απουσίες. Ο Ρουφιάνος της βραδιάς ποιος ήταν. Ποιος έλειπε, ποιος ήταν κτλ. Είχατε κανένα απουσιόλογο. Εγώ ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το κάνω πάντα σε όποια συγκέντρωση του κόμματός μου. Γι' αυτό και δεν με είδατε σε καμιά φωτογραφία. Δεν πάω ποτέ για να με δουν. Ποιος μέτραγε κεφάλια εκεί για να δεν ξέρω. Εγώ πάω ανάμεσα στους φίλους μου, τους παλιούς συμμαχητές μου και μιλάω με τον κόσμο. Δεν θα μας πείτε, λέτε. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πάμε λίγο ανάποδα, να πάμε στον κύριο Σπυρόπουλο. Α, ναι, γιατί... Απλά να ευχηθώ, επειδή είπατε κύριο Σπυρόπουλο, κάθε επιτυχία στη διαδικασία της Κυριακής. Γιατί ανεξάρτητα ποιο κόμμα αφορά, είναι ενίσχυση της. Κύριε Σπυρόπουλο, επειδή είναι ένας μπαμπάς χαρούμενος, όλα τα άλλα έρχονται στη ζωή του. Έχει να εκφράσουμε και τη λύπη μας για την απώλεια του Μίμη Πλέσσα και τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Φυσικά, συλληπιτήρια να ξεκινήσω στο σπουδαίο Μίμη Πλέσσα για την απώλειά του, για σπουδαία προσωπικότητα για τη χώρα μας. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Εγώ, στη συνέχεια τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Κακλαμάνη, θα κάνω το contrast. Πριν από λίγες ημέρες, στις 3 του Σεπτέμβρη, το Πασόκ γιόρτασε τα 50 του χρόνια. Mm. Και είχαμε τη χαρά και την τιμή
σε εκείνη τη μεγάλη εκδήλωση, που ήταν όλο το ΠΑΣΟΚ, να έχουμε και τους τρεις πρώην προέδρους, τον Κώστα Σιμίτη, τον Γιώργο Πανδρέου και τον Βαγγέλη Βενιζέλο, και πραγματικά που έδωσαν το στίγμα της ενότητας, της παράταξης και της μεγάλης προοπτικής που έχουμε μπροστά μας. Και θέλω και ως γραμματέας του κόμματος να τους ευχαριστήσω προσωπικά, αλλά κυρίως να σηματοδοτήσουμε με αυτήν την εικόνα ότι το ΠΑΣΟΚ, παρότι πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης ενότητας και κυρίως μεγάλης προοπτικής για την επόμενη μέρα. Και επειδή είδα και τρία χρόνια τώρα πώς ήταν η συνεργασία του νυν Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, με τους τρεις πρώην Προέδρους, πολύ στενή συνεργασία, νομίζω έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κεκτημένο για εμάς μπροστά στην εσωκομματική. Δεν είναι και πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης. Σαν πρωθυπουργός δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Θα το δούμε και ως πρωθυπουργός. Θα το κρίνουμε τότε. Πρώτα πρέπει να βγει πρόεδρος. Βλέπετε μακριά, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά πρώτα έχουμε αυτά μπροστά μας μια αναμέτρηση. Εγώ πιστεύω εξάλλου ότι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η δυναμική που αποκτούν τα πράγματα και κυρίως η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία, ότι πλέον η πολιτική πρόταση αυτό και αυτό το οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία τελευταία χρόνια, έχει πλέον αποδοκιμαστεί και αποδοκιμάζεται μέρα με τη μέρα από την ελληνική κοινωνία. Την ίδια στιγμή όμως πολλοί λένε ότι ό,τι και να λέτε η αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει, τουλάχιστον όσο αφορά το ΠΑΣΟΚ, ισχυρή, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Μεταξύ σας κάνετε αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ? Όχι, κάνετε λάθος. Οι υποψήφοι μεταξύ τους. Ο Νίκος, καταρχήν από το debate και μόνο που έγινε, βγήκε και από τους έξι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε διάφορα ζητήματα. Και βγήκε και μια σοβαρή κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε πράγματα τα οποία έχει κάνει ή δεν έχει κάνει κατά αυτή την πενταετία. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του κινήματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε 8 βασικούς άξονες της παράταξής μας, πρόγραμμα κυβερνητικό, το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν υπάρχουν προτάσεις. Πρωτοσταθήσαμε σε μεγάλα ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, την κατάρρευση της υγείας, της παιδείας. Βγήκαμε πρώτοι και μιλήσαμε για την κοινωνική στέγη και το μεγάλο ζήτημα των ακινήτων στη χώρα μας. Μιλήσαμε για το αμφελινισμό της ελληνικής οικονομίας. Ειλικρινά σας λέω, δεν διαφωνώ μαζί σας, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά επειδή η φαγωμάρα συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό και οφείλω να το καταθέσω. Πολλές φορές προσπάθειες που γίνονται εντός του κοινοβουλίου δεν φτάνουν στην κοινωνία. Κοιτάξτε, δεν γίνονται πρωτοσέλιδα, δεν γίνονται πολιτικό ρεπορτάζ. Γίνεται το ποιο εχθρεύεται ποιον και ποιο θέλει ποιον να πάρει τη θέση. Μπορώ να πούμε, επικαιρότητα μπορεί να είναι και το lifestyle. Ναι, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του πολίτη. Το ζήτημα είναι μέσα από αυτήν την πολιτική συζήτηση ή μέσα από τα κόμματα, κάποιοι πρέπει να έρχονται και λύσεις στα προβλήματα του πολίτη. Και όχι μετά να λέμε, μα τι ψηφίσαμε και ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν. Εμείς αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ καιρό τώρα, δηλαδή να υπάρχει μια ουσία, μια ποιότητα, να απαντάμε στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ζήτημα φυσικά σημαντικό και συζητείται και θα συζητηθεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι και το δεύτερο γύρο των δικών μας εκλογών, πώς αυτό μπορεί να επικοινωνηθεί καλύτερα. Να πάμε σε κάποια ερωτήματα για να απλοποιήσουμε λίγο. Βλέπουμε τις δύο δημοσκοπήσεις εχθές, της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ και της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του ΜΕΓΑ. Μάχη για τέσσερις. Ο κύριος Ανδρουλάκης προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και η κυρία Διαμαντοπούλου φαίνεται να έρχεται δεύτερη σε απόσταση αναπνοής με τον κύριο Δούκα. Ποια είναι η δική σας πρόβλεψη, τι βλέπετε για το δεύτερο γύρο? Εγώ δεν θα σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις, πόσο μάλλον τις δημοσκοπήσεις που αφορούν. Για να προσθέσουμε, για να μην είναι ότι υπάρχει και άνδρος Γερουλάνου μετά το debate, έτσι. Βεβαίως. Στα ποσοστά του άνθρωπου. Εγώ ξέρετε ότι έχω εκφραστεί δημόσια υπέρ του Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία τρία χρόνια. Υπάρχει συμμετοχή στις κάλπες μεγάλη, πιστεύετε? Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι πιστεύω και είναι το μεγάλο μας στοίχημα να ξεπεράσουμε το όριο το οποίο είχαν βάλει οι φίλοι και τα μέλη της παράταξης την προηγούμενη φορά. Τους 270.000. Και πιστεύω από το κλίμα το οποίο βλέπω, μάλιστα, ότι θα το ξεπεράσουμε και μάλιστα κατά πολύ. Μάλιστα. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένας πλούτος για όλη την παράταξη την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, πέρα από τα ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ ή για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι υπάρχει και συσσωρεύεται αυτή η μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Αν την επόμενη μέρα δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ηγεσία, στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η επόμενη μέρα για εσάς? Είναι προφανές ότι όλοι θα είμαστε εδώ, ενωμένοι, να δώσουμε τη μάχη για την παράταξη, να δώσουμε τη μάχη για την Ελλάδα, να δώσουμε τη μάχη για την επόμενη μέρα του τόπου. Αυτό το έχουν διασφαλίσει νομίζω και οι έξι υποψήφοι
Και είναι προφανές ότι και εγώ, σαν γραμματέας του κόμματος, αλλά και όλα τα στελέχη της παράταξης, το διασφαλίζουμε ότι θα προχωρήσουμε ενωμένοι την επόμενη μέρα. Ξέρετε, στον Πασόκ περάσαμε δύσκολα. Την τελευταία δεκαετία πάρα πολύ. Φτάσαμε μέχρι τα όρια εισόδου στη Βουλή. Και νομίζω ότι για όλους μας, ακόμα και τις νεότερες γενιές της παράταξης, είναι ένα μεγάλο μάθημα. Ενώ τις νεότερες γενιές που μείναμε στα δύσκολα και δεν κοιτάξαμε ούτε να πάρουμε μια εύκολη ευκαιρία, ούτε να πάμε σε ένα Υπουργείο, ούτε να εξασφαλίσουμε μια θέση κυβερνητική. Και τα μαχαιρώματα εσωτερικά και ένα μάθημα για εσάς τους νεότερους. Νομίζω ότι και όλη αυτή η εμπειρία που είχε το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια από εσωκομματικές εκλογές μας έκαναν να είμαστε πιο όριμοι τώρα. Και είδατε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες είναι ένας πολιτικός διάλογος χωρίς διαδικαστικά ζητήματα. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δεν συζητήσαμε καθόλου ζητήματα τα οποία δεν αφορούν τους πολίτες. Έχουμε κάνει μια πολύ αξιόπιστη διαδικασία μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα για μένα το debate, που έδωσε το παράδειγμα πώς πρέπει να γίνει ο δημόσιος διάλογος και μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών στην πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές. Και με ένα πολιτικό διάλογο μεταξύ των υποψηφίων, φτάσαμε μέχρι τις παραμονές σήμερα να έχουμε μια πολύ καλή διαδικασία. Που βλέπετε και ότι ο κόσμος, γιατί το Πασόκ συνεχίζει και ανεβαίνει, παρότι βρίσκεται σε μια ισοκομματική, αν θέλετε, περιδίνηση το τελευταίο διάστημα, ανεβαίνει, γιατί βλέπουν μια παράταξη που συζητάει πολιτικά και έχει οριμάσει σε αυτά τα χρόνια. Και μπορεί να δώσει μια εναλλακτική λύση στους πολίτες, εν αντιθέσει με αυτό το οποίο προφανώς συγκρίνουν οι πολίτες, όσο σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ λίγο, κύριε Παπαγεωργίου. Πάμε να δούμε και τι γίνεται. Καταρχάς, εσείς με ποιον είστε? Πρόεδρο, έκτοτο πρόεδρο, κλεισέ τα ερωτήματα. Εμείς έχουμε διαδικασία. Φαντάζομαι δεν το ρωτάτε με ποιον είναι στο Πασόκ. Επειδή προηγήθηκαν τα άλλα κόμματα, μάλλον πρέπει να εκφράσω σε όλη την παλέτα. Πού είστε εσείς, πού βρίσκεται ο Παυσανίας Παπαγεωργίου? Βρίσκεται αυτή τη στιγμή κατά μεσής μιας διαδικασίας, η οποία επαναλαμβάνεται μέσα σε ένα χρόνο και πρέπει με το γρηγορότερο τρόπο και το καλύτερο αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί για να μπορέσει να αποσιωθεί όλο το κόμμα. Γιατί δεν δηλώνει, πέρα από το «είμαι εδώ», το παρόν δηλαδή, γιατί δεν λέει ευθέως, δεν δηλώνει την υποψηφιότητά του ο κύριος Κασελάκης? Μπορούμε να φανταστούμε πολλά, αλλά μπορείτε να μας διευκρινίσετε γιατί το κάνει? Εύχομαι να μπορούσα να απαντήσω τα πάντα σε σχέση με τους υποψήφιους. Μήπως είναι αρνητής των εκλογών ο κύριος Κασελάκης? Κάθεστε, τι λέτε πέρα μεταξύ σας? Μην λέμε τα ίδια. Πάμε λίγο παρακάτω να βοηθήσουμε τους φίλους του Ελευθεριακού. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχετε έναν πρώην πρόεδρο ή έχετε έναν πρόεδρο που έχει άρση εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, να το πούμε και έτσι, γιατί ισχύουν και τα δύο ανάλογα με ποια θέση έχει ο τηλεθεατής φίλος του κόμματος, και κάνει ένα βίντεο, ωραίο βίντεο, στο οποίο λέει «είμαι εδώ», αλλά δεν λέει «θέτω την υποψηφιότητά μου στην κρίση των φίλων του κόμματος». Λέει «ας μαζευτούν, ας γεμίσουν οι ΟΜ και ας μπει κόσμος μέσα να αρχίσει να δραστηριοποιείται στο κόμμα». Δεν θα ήταν λίγο βαρετό ο κάθε υποψήφιος να έχει την ίδια προεκλογική ατζέντα και την ίδια προεκλογική στρατηγική με το διπλανό? Άρα λέτε εσείς ερμηνεύετε το συγκεκριμένο βίντεο, κύριε Παπαγεωργίου, ότι είναι δήλωση υποψηφιότητας? Θεωρώ ότι είναι εύλογο ο καθένας, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται και με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να τρέξει αυτό το σπριντ του αγώνα μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, να ακολουθήσει αυτό που πιστεύει ότι θα του φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι λέει «είμαι υποψήφιος» με άλλα λόγια. Εάν αυτό είναι ένα συγκεκριμένο βίντεο που θα είναι όχι διφορούμενο, ότι θα έχει πολλές πλευρές και πολλές απόψεις. Τι σημαίνει πολλές πλευρές και πολλές απόψεις? Εάν είναι μια κατάθεση κατευθείαν ενός φακέλου, όπως έκανε άλλος υποψήφιος, είναι καθαρά ένα ζήτημα του δικού του στρατηγικού επιτελείου. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαγεωργίου, τον δείχνουν πρώτο σε αυτές που είδαμε τώρα τελευταία. Βέβαια, για λογαριασμό του Sky της Pulse, τον είδαμε με διαφορά από τον κύριο Φάμελο. 32% αν δεν κάνω λάθος, 43% πόσο, συγγνώμη γιατί δεν τη βλέπω καλά, 43% και ο κύριος Φάμελος 21%. Βλέπω υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του πρώτου και δεύτερου και ο κύριος Πολάκης έρχεται στην τρίτη θέση με 14%. Φαντάζομαι ότι είναι ενδιαφέροντα αυτά και για τους ψηφοφόρους και για αυτούς οι οποίοι καλούνται να δούνε ποιες είναι οι δυναμικές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειώσω ότι ο κύριος Φάμελος είπε χτες ότι βλέποντας το βίντεο και η Παπαγεωργή, ο κύριος Φάμελος, το είπα εγώ, ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα κατέβει ο ψήφιος ο κ. Κασελάκης. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να το ξεκαθαρίσω. Πρακτικά έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε κάτι. Είναι δεδομένο? Δεν έχω ιδέα. Είναι άλλο οικείο. Συστάζετε δηλητήριο? Θα με πάρουν τα σκάγια, κύριε Κακλαμάνη. Πώς το είπατε, το επαναλάβετε? Το είπατε, με το ακροθυγός δεν βοηθάει πάντα. Πείτε το Θεό. Οικειοθελώς δεν θα κατέβει? Μάλιστα. Τι λέτε, κύριε Παπαγεωργίου? Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί ανοίξαμε και πάρα πολύ και τη χρονική ατζέντα. Ναι, αλλά έχουμε και ωραία παρέα. Άκουσα για δύο κόμματα τα οποία
μιλάνε για μια κατάσταση η οποία είναι ιδανική στα εσωτερικά τους, ναι. αλλά όλοι ξέρουμε ότι και η πολιτική ζωή στην Ελλάδα και η κομματική έχει και κάποιες, σωστά. Κάποιες καταιγίδες. Πείτε μας τώρα για εσάς. Πάμε τώρα στο δικό μας. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία είναι προεκλογική για εκλογή νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν ημερομηνίες, υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχει όμως και μια τρέχουσα διαρκής αγώνας. Κάποιοι, όπως σας είπα πριν, απολαμβάνουν μια συγκεκριμένη στρατηγική, κάποιοι άλλοι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Πρακτικά, βρισκόμαστε κατά μεσής αυτής της διαδικασίας και το κόμμα και το γραφείο τύπου και όλοι όσοι βρίσκονται στα επιτελεία κοιτάνε με τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσουν τους υποψήφιους. Ωραία. Ποιοι είναι υποψήφιοι? Αυτοί οι υποψήφιοι θέλουν εξ αρχής να δηλώσουν ότι θα κατέβουν ή αν θέλουν να το σκεφτούν μέχρι την τελευταία στιγμή, είναι δικαίωμά τους. Από εκεί και πέρα, είτε κάποιος δηλώνει τη διάθεση να κατέβει, είτε κάποιος ξεκάθαρα έχει ολοκληρώσει την τυπική διαδικασία, εμείς τον στηρίζουμε. Κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο λίγο πριν από τις εκλογές για να ξέρουν οι ψηφοφόροι τι να κάνουν? Μα τι πάει να πει δεν θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο? Έχουμε ημερομηνίες. Μέχρι τις 24 του μηνός έχει το δικαίωμα ο καθένας να σκεφτεί, να ανακαλέσει, να ξαναφέρει, να καταθέσει την υποψηφιότητά του. Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή τι δεν θεωρείτε ξεκάθαρο? Δεν είναι δεν θεωρούμε ξεκάθαρο αν τελικά έχετε αποδεχτεί ή όχι το πόθεν έσχεση του πρώην ή του έκτοτου κατά τα φαινόμενα ή του υποάσε εμπιστοσύνη πρόεδρού σας. Γιατί ήρθε κάτι και κάποιος το απέρριψε? Έχουμε μια διαδικασία. Γιατί προσπαθείτε να βγάλετε ένα νέο πριν φτάσει? Εδώ θα είμαστε και στις 24 και στις 25 του μηνός. Να με ρωτήσετε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί προτρέχετε? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Δηλαδή, μου λέτε, εάν έχει αποδεχτεί ή δεν έχει αποδεχτεί. Ναι. Ας το πει ο ίδιος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τρέξουμε εμείς σε αυτό το πάνελ. Αύριο έχει εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Ωραία, θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να συζητήσουμε σήμερα για το αποτέλεσμα της Δευτέρας το πρωί. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να συζητήσουμε σήμερα για το αν θα προλάβει ο κύριος Κασελάκης ή ο κύριος Φαραντούρης ή ο κύριος Πάμελος ή οποιοδήποτε άλλος θέλει να κατέβει να καταθέσει. Τότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, εξηγήστε μου πώς ερμηνεύετε τη δημόσια τοποθέτηση πολλών συντρόφων σας, γυναικών και ανδρών, που ξεκάθαρα λένε δημόσια ότι δεν πρέπει με τίποτα να κατέρθει ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι η άποψή τους. Οφείλω να την ακούσω από εκεί και πέρα. Είναι δημοκρατική η αντίληψη αυτή κατά την κρίση σας? Δημοκρατικό είναι να τους αφήσουμε να εκφραστούν. Εκφράζονται. Είναι ωραίο. Άρα είναι δημοκρατικό να σας λέω ότι σας αφαιρώ τα δικαιώματά σας, κύριε Παπαγεωργίου? Είναι δημοκρατικό να σας πω εγώ. Είναι δημοκρατικό να πω δημόσια ότι αφαιρώ κάθε δικαίωμα που έχει ο Παπαγεωργίου να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγει και το εκλέγεστε? Αυτό από πού το συμπεραίνετε? Δώστε μου. Επαναλαμβάνω. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δημόσια τοποθετούνται, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να κάνουμε κάθε τι δυνατό να αποφευθεί η κάθοδος προς υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Λένε και ρωτάω, είναι δημοκρατικό αυτό? Λένε την άποψή τους, δεν λένε να πάμε έξω. Άποψη είναι σεβαστή, αλλά δεν μιλάμε για την πολιτική ζωή του τόπου. Να πάμε έξω από το σπίτι του και να τον εμποδίσουμε να πάει να καταθέσει το φακελό του. Λένε ότι πολιτικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε τέτοια πίεση πολιτική ώστε να μην ακολουθηθεί μια διαδικασία. Εάν αυτό μεταφραστεί όμως σε μια παρέμβαση η οποία είναι είτε διοικητική είτε οργανωτική, εκεί να το συζητήσουμε αυτό που λέτε. Αλλά δεν έχουμε αυτό το συγκεκριμένο. Βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία δεν βγαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα να προσπαθούμε να εξαναγκάσουμε καταστάσεις. Κύριε Κακλαμάνη, να πάμε λίγο και στα θέματα. Εξαιρετικός εκπρόσωπος τύπου ο κ. Παπαγιώργιου, οφείλω να πω. Να πάμε λίγο και στα θέματα που ενδιαφέρουν γενικά τον κόσμο. Καλό κλίμα. Όχι. Αντέστη στην πίεση πολύ έξω. Ναι, και εμείς κάναμε τη συγκεκριμένη πίεση. Ναι. Δεν γίναμε αλήτες του λόγου. Γι' αυτό το είπα. Μα δεν έχουμε όλη τη μέρα. Ούτε για τα να παγόγια κάνουμε, ούτε τα πιστόλια. Καταλάβατε τη σημασία. Λοιπόν, θα απλώς επειδή θα υπάρχει ένα σεβασμό και καθαρές σχέσεις, γι' αυτό μπορούμε να και μιλάμε ελεύθερα και έχουμε και τις απαντήσεις. Όποιες και είναι αυτές. Παρακαλώ. Ναι. Συγγνώμη, Χρήσα μου. Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό μπορεί να συμπαρασύρει και τις τιμές και στη χώρα μας και το μεταναστευτικό. Βέβαια θα τα δούμε αργότερα και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο όλα αυτά. Όμως, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα ή θα πρέπει να γίνουν τέλος πάντων κάποιες ενέργειες για να μην δούμε αυξήσεις τόσο στο πετρέλαιο, που αν δούμε ένα χτύπημα δηλαδή στις πετρελαιακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πιστεύετε ότι πρέπει να δούμε κάποιες ενέργειες σε ό,τι αφορά και τα καύσιμα, αλλά και αργότερα ότι όλο αυτό θα συμπαρασύρει και τα τρόφιμα και την τσέπη μας και την οικονομία στη χώρα μας? Κυρία Φασκουλού,
μου κάνετε μία ερώτηση που όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς όχι η Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν παραδείγματος χάρη το Ισραήλ βομβαρδίσει τις πετρελοπηγές στο Ιράν. Στο Ιράν. Είναι αυτονόητο ότι θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου. Εάν μάλιστα το Ιράν κλείσει τα στενά του Ορμάν και του Ορμούς και δεν περνάνε και τα πετρελαιοφόρα, θα είναι οικονομική καταστροφή για την Ευρώπη. Δεν είναι θέμα Ελλάδος. Απλά πρέπει το κάθε κράτος, και εμείς μιλάμε για το δικό μας, να έχει προετοιμαστεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν με ρωτάτε αυτό, δεν ξέρω εάν είμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε. Θα πρέπει να είμαστε. Εκείνο που με ανησυχεί όμως περισσότερο... Γιατί είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά. Περισσότερο σαν Έλληνας, βεβαίως αυτό είναι η οικονομική διάσταση, με ενδιαφέρει η ανθρώπινη διάσταση, διότι αν πράγματι γενικευθεί ο πόλεμος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, μαζί με την Κύπρο είμαστε οι πρώτες πύλες εισόδου στην Ευρώπη. Mm. Τώρα το αν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν, θα σας τα πει ο κ. Παναγιωτόπουλος, στην Ελλάδα ή όχι, ή αν θέλουν να πάνε στη Γερμανία ή αλλού, αυτό είναι δευτερεύον. Είμαστε η πρώτη πύλη εισόδου. Αυτό είναι το που πρέπει να είμαστε κυρίως προετοιμασμένοι. Εντάξει, πάντως υπάρχουν και πολλά ερωτήματα τηλεθεατών και στα μηνύματα και έξω που συζητούμε, και εσείς θα το βλέπετε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που μιλάει με πολύ κόσμο. Τώρα η Ευρώπη και μιλάει για το μεταναστευτικό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως ενδιαφέρονται και για την τσέπη του. Σου λέει ότι όλες αυτές οι εξελίξεις πώς θα επηρεάσουν τους Έλληνες πολίτες και αν τέλος πάντων η κυβέρνηση έχει κάποιο σχέδιο για να μπορέσει να ανακουφίσει αυτά τα νοικοκυριά, εάν δούμε μια τέτοια κρίση. Εντάξει. Παραδείγματος χάρη στην ενέργεια, όταν έγινε, θυμάστε, πέρσι. Το 22. Έτσι, το 22 υπήρξε η επιδότηση, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική και ξεπεράστηκε το πρόβλημα εκείνης της στιγμής. Υποθέτω ότι αυτό το σχέδιο υπάρχει στο σιρτάρι έτοιμο ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κλαμάρη, γρήγορο σχόλιο σε αυτό. Ναι, βεβαίως, ελάτε. Για μένα, πολύ γρήγορα, τρία πράγματα πρέπει να συζητήσουμε πάνω στη μεγάλη αυτή κρίση που υπάρχει στον πόλεμο. Πρώτο, το ανθρωπιστικό. Εδώ βλέπουμε χάνονται χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και ειδικά μικρά παιδιά καθημερινά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όσα ξέρουμε. Πόσο μάλλον. Και δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη, βλέπω μια Ευρώπη η οποία είναι εντελώς ανίκανη να συμμετέχει στη διεθνή συζήτηση. Όχι να παρέμβει αποφασιστικά. Δεν συμμετέχει καν στη συζήτηση. Και αυτό πρέπει να αφορά την Ευρώπη του μέλλοντος. Δεύτερο σημείο αφορά τα ζητήματα προφανώς του μεταναστευτικού που θα τα δούμε στο μέλλον και με τη στροφή που έχει κάνει η Γερμανία, αλλά και η κεντρική Ευρώπη, που δυστυχώς μπορεί να την πληρώσει η Ελλάδα. Και τρίτο, το ζήτημα. Η μισή Ευρώπη, κύριε Σπυρόπουλο. Δυστυχώς είναι αυτό. Και πρέπει εκεί να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση τώρα και όχι όταν ξεκινήσουν μεγάλες δωρές ξανά. Και τρίτο, είναι το ζήτημα το οικονομικό και το ενεργειακό. Ρωτήστε τον κύριο Κακλαμάνη αν η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη. Εγώ σας λέω, φοβάμαι πολύ ότι η Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένη για άλλη μια φορά. Και να δείτε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα αρχίσουν να αυξάνονται και η μετακύληση στην Ελλάδα και στη βενζίνη, στην τιμή, θα είναι ακόμα πιο γρήγορη, όπως το έχουμε συνηθίσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και αν γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, δυστυχώς η Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένη ούτε στην κρίση η οποία ξεκίνησε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν βρέθηκε εξαρτώμενη στο φυσικό αέριο, με συγκεκριμένες ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων και τελικά πληρώσαμε τη μεγαλύτερη ζημιά από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Ελπίζω αυτή τη χρονική στιγμή να μην γίνουμε πάλι οι πρωταθλητές στην αύξηση των τιμών της ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Για την παρουσία σας, όλα να πάνε καλά. Καλή επιτυχία για αύριο, για μεγάλη μέρα για το κόμμα. Να καλέσουμε τα μέλη, τους φίλους της παράταξης, να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση, γιατί νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό σημείο για να αλλάξουμε τους ισχυρισμούς. Σε λιγότερο από 23 ώρες ανοίγουν οι κάλπες. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε με συνεχή εκπομπές. Χαιρετούμε τον αρχιτέκτονα του πολιτικού λόγου. Κύριε Κακλαμάνη, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο σε μια άλλη πρόταση, σε μια άλλη